Περισσότερου δυνητικού δικαιούχου προβλέπει ο δεύτερο κύκλο του προγράμματο Τουρισμό για Όλου, για την έναρξη του οποίου η Υπουργό Τουρισμού, Όλγα Κεφαλογιάννη, υπέγραψε την προγραμματική συμφωνία. Όπω τονίζεται σε σχετική ανακοίνωση, ο νέο κύκλο του προγράμματο, που μπαίνει την Παρασκευή σε τροχιά υλοποίηση, θα αξιοποιήσει αυξημένου πόρου, καθώ τα αδιάθετα κονδύλια του προηγούμενου κύκλου θα προσθεθούν στο νέο πρόγραμμα, όπω προβλέφθηκε με πρόσφατη διάταξη νόμου που έφερε το Υπουργείο Τουρισμού. Όπω υπογραμμίζει το Υπουργείο, το το πρόγραμμα θα αφορά περισσότερου δυνητικού δικαιούχου, καθώ διευρύνονται τα εισοδηματικά κριτήρια ενώ στου ευεργετούμενου δικαιούχου, που θα λαμβάνουν ενισχυμένο ποσό, προστίθενται νέε, ευαίσθητε κοινωνικέ ομάδε όπω είναι οι πολυτεκνοί. Παράλληλα, το ποσό που θα λάβουν όλοι οι κληροθέντε δικαιούχοι θα είναι αυξημένο συγκριτικά με τον πρώτο κύκλο. Η πλατφόρμα υποβολή των αιτήσεων θα ενεργοποιηθεί τον Ιανουάριο του νέου έτου και έτσι το πρόγραμμα θα απλώνεται στι δύο χειμερινέ περιόδου που έπονται, ώστε η ζήτηση από Έλληνε πολίτε να επεκταθεί. Στι ορεινέ περιοχέ τη χώρα. Ο νέο κύκλο του προγράμματο έχει ισχυρό κοινωνικό πρόσημο, αλλά ταυτόχρονα και αναπτυξιακό με όρου βιωσιμότητα, σύμφωνα δηλαδή με τη νέα στρατηγική του ελληνικού τουρισμού για δίκαιη τουριστική ανάπτυξη με μέτρο και ισορροπία, όπω τονίζει το Υπουργείο Τουρισμού.